είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στο Σαρωνικό Αναβίσου. Ο Σαρωνικός μετέχει στον πρώτο όμιλο της Α Υψανά και στις 9 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί έχει 11 βαθμούς, 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες. Μαζί μας για να συζητήσουμε για το πρωτάθλημα της Υψανά, για την πορεία του Σαρωνικού και για τη διακοπή του πρωταθλήματος, τον προπονητή του Σαρωνικού, τον κύριο Τάκη Μακροδημήτρη. Κύριε Τάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε να μιλήσουμε έτσι, για την ομάδα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω εσάς, γιατί μέσα από εσάς, τώρα που το ποδόσφαιρο, το εραστεχνικό, το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, είστε εσείς που βγαίνετε μπροστά και το εραστεχνικό θα αρχίσει σιγά σιγά να ζει πάλι. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Τάκη. Λοιπόν, πάμε. Στις 9 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί, είχατε 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες. Είστε ευχαριστημένος κύριε Τάκη από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας? Δεν θα έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένος. Ενώ ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά τις πρώτες 5 αγωνιστικές, διάφοροι παράγοντες επηρεάσαμε την αγωνιστική μας εικόνα. Αυτό δεν είναι δικαιολογία ως προς τα τελευταία 4 παιχνίδια που έχουμε 4 ήττες. Απλώς, όπως είπα και προηγουμένως, οι τραυματισμοί... θα σας πω. Ο πρώτος παράγοντας είναι σίγουρα, όπως έχει επηρεάσει όλες τις ομάδες, το θέμα της προετοιμασίας μας. Αυτό είναι βασικό κομμάτι για μια ομάδα και σίγουρα είχαν μια αποχή τα παιδιά όλοι γενικά, οι εραστέχνες ποδοσφαιριστές, 8 μηνών. Σίγουρα επηρέασε ποια ομάδα θα είναι φορμαρισμένη στην αρχή, ποια θα είναι στην πορεία, αλλά εμάς δεν μας επηρέασε τόσο πολύ. Όσο μας επηρέασε τα τελευταία 4 παιχνίδια, ενώ ήμασταν στους 5 πρώτους αγώνες αίτητοι, βγάζοντας πολύ δύσκολα παιχνίδια, τα τελευταία 4 παιχνίδια, δεν ξέρω, αυτή η κατάσταση που επικρατούσε στην ομάδα ήταν λίγο δύσκολη. Ήταν τραυματισμοί, ήταν αδικαιολόγητες κόκκινες κάρτες, που δεν επιτρέπεται στην ομάδα τη δικιά μου να υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, ειδικά με τις κόκκινες κάρτες. Τραυματισμοί, ποιοι είναι οι τραυματίες, κύριε Τάκη? Θα σας πω, στα 4 παιχνίδια είχαμε διαφορετικούς τραυματίες. Όπως ήταν ο Κώστας Φραγκής, βασικός, δηλαδή στα τελευταία 4 παιχνίδια δεν παίξαμε με τη βασική μας ομάδα. Φραγκής, ο στόπερ της ομάδας ο βασικός. Ο Ζουμπουρλής, ο άλλος στόπερ βασικός της ομάδος. Ο Σέλβια είχε κόκκινη κάρτα, ο Σέλβια. Ο Κακαράς κόκκινη κάρτα και αυτόν τον στερηθήκαμε από κάποια παιχνίδια. Δηλαδή, εντάξει, άμα φεύγει η μισή ομάδα, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για μια ομάδα εραστεχνική, γιατί καταλαβαίνετε οι επιλογές είναι πάρα πολύ λίγες. Υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία, κύριε Τάκη? Όχι, κανένα παράπονο δεν έχουμε, ειδικά από τη διαιτησία της Υψανά. Πιστεύω ότι εγώ είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Δεν βρίσκω δικαιολογίες σε κάθε ήττα. Πρέπει να ψαχτούμε εμείς μέσα από τα αποτελέσματα αν πραγματικά έχουμε κάνει σωστά πράγματα και όχι να τα ρίχνουμε τα βάρη πάντα στη διαιτησία. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Εδώ και 2 χρόνια δηλαδή η διαιτησία της Υψανά νομίζω ότι μας έχει δείξει δείγματα πάρα πολύ καλά. Στα 4 τελευταία παιχνίδια, κύριε Τάκη, που γνωρίσατε ισάριθμες ήττες, θα μπορούσατε ένα από τα 4 παιχνίδια ή 2 από τα 4 παιχνίδια να τα είχατε κερδίσει, να είχατε αποφύγει την ήττα? Ναι, μπορώ να σας πω και στα 4 μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει την ήττα. Αλλά θέλεις και τον παράγοντα τύχη. Το ποδόσφαιρο, αν δεν έχεις παράγοντα τύχη, εκτός από την ικανότητα, δεν μπορείς να πάρεις κάτι. Ποιος είναι ο στόχος του Σαρωνικού Αναβίσου στο πρωτάθλημα της Α Υψανά? Κοιτάξτε να δείτε, ο Σαρωνικός ανέβηκε πέρσι, πρώτη χρονιά στην Α κατηγορία. Κάναμε μια αξιοζήλευτη χρονιά και ειλικρινά δεν το περίμενε κανένας. Δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη μια ομάδα η οποία έχει στόχο την παραμονή να κερδίσει και όλα τα παιχνίδια. Ο στόχος της ομάδας αυτή ήταν να παίξουν όσο μπορούμε περισσότερα παιδιά ντόπια, γηγενείς και από την Ακαδημία μας. Πάνω σε αυτό ήθελα να σταθώ,
ότι και πέρσι και φέτος έχουμε σταθεί σε παιδιά τα οποία είναι γεννημένα 2003, 2006, 2004, 2000 γεννηθείς. Και αυτά τα παιδιά είναι ο στόχος μας να προχωρήσουν στην ομάδα και να κάνει μια πορεία καλή ομάδα. Κύριε Τάκη, να μας παρουσιάσει το ρόστερ του Σαρονικού. Αποτελείται από νεαρούς και συν κάποια έμπειρα παιδιά. Ναι, ναι, αυτό είναι. Οι νεαροί μας παίκτες είναι αρκετοί. Μπορώ να σας πω το 60% με 70% είναι νεαρά παιδιά και ηλικίες αυτές που σας ανέφερα προηγουμένως. Οι έμπειροι παίκτες ποιοι είναι, κύριε Τάκη? Κοιτάξτε να δείτε, έμπειροι παίκτες είναι ο Χατζάρας, ο τροματοφύλακας μας, ο Φραγκής που παίζει στόπερ, ο Ζουμπουρλής, ο οποίος εδώ θέλω να σταθώ σε αυτό το παιδί, το οποίο είναι ο αρχηγός της ομάδος και πραγματικά μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ειδικά σε ψανά 25 χρόνια, είναι πραγματικός αρχηγός. Και ήθελα και μέσα από την εκπομπή σας να τον ευχαριστήσω δημόσια, γιατί πραγματικά αυτό το παιδί αγαπάει τόσο πολύ την ομάδα όσο αγαπάει και το ποδόσφαιρο. Ωραία. Από εκεί και πέρα είναι ο Κακαράς ο Ηλίας, με παραστάσεις στην Αλφαθική. Είναι ο Μουστόγιαννης ο Χρήστος, τον οποίο τον γνωρίζετε κι εσείς, έχει παίξει Γάλλο, Ευρώπη κτλ. Και ο Σέρβιο, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα τα παιδιά τα άλλα είναι παιδιά μικρά, άπειρα. Προσπαθούμε μέσα από τη δουλειά να τους βοηθήσουμε, να μας βοηθήσουν. Και αυτός είναι ο στόχος, σας είπα, του Σαρονικού. Ο Σαρονικός αποτελείται αυτή τη στιγμή από 130 παιδιά, ακαδημίες, εκ των οποίων τα τελευταία 4 χρόνια που είμαι εγώ εκεί και είμαι και τεχνικός διευθυντής της ακαδημίας, γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο στόχος της διοίκησης είναι αυτός. Πιο πολύ παρά η μεγάλη ομάδα, μπορώ να σας πω. Όχι ότι αφήνουμε τη μεγάλη ομάδα, έτσι. Κύριε Τάκη, πόσα παιδιά είναι στην Ακαδημία του Σαρονικού? Αυτή τη στιγμή έχουμε 135 παιδιά. Να μου αναφέρεις και τους προπονητές των τμήματων. Ναι, ναι, αυτό είναι βασικό, γιατί τους προπονητές δεν κάναμε τίποτα. Είναι ο συνεργάτης μου που έχω και στη μεγάλη ομάδα, ο Σαβούρτης ο Θανάσης. Είναι ο Νίκος ο Χασουράκης. Και ο άλλος μας ο προπονητής είναι ο κύριος Δαγκούλης Κυριάκος, που και αυτός με τη σειρά του έχει δύο τμήματα πάρα πολύ καλά, την ΚΑΠΑ 14 και την ΚΑΠΑ 16, που είναι παιδιά τα οποία πρέπει να σιγά σιγά να μπαίνουν στο κλίμα για να μπορέσουμε να τους έχουμε στη μεγάλη ομάδα. Λειτουργήσαν φέτος οι ακαδημίες, κύριε Τάκη? Μέχρι την ημέρα που έγινε η διακοπή του κορονοϊού, ναι. Και πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Να μας παρουσιάσεις τώρα και τη διοίκηση του Σαρονικού. Ο πρόεδρος είναι ο κύριος Χάιδος Νίκος. Ο αντιπρόεδρος της ομάδος είναι ο κύριος Αλεξόπουλος. Και ο μεγάλος εργάτης που θα έλεγα εγώ, γιατί στο ποδόσφαιρο το ερασιτεχνικό χρειάζεται και εργάτες που λέμε, ποδοσφαιρικά, είναι ο Γιώργος Νικολάου. Είναι παντού, παντού καιρού που λέμε. Είναι στα ποδητήρια, είναι ο κρίκος της μεγάλης ομάδος με τη διοίκηση, είναι ο άνθρωπος που τρέχει για τα πάντα. Και η συνεργασία με αυτά τα δύο χρόνια τα τελευταία, ειδικά τα τρία τελευταία χρόνια με τον Γιώργο, είναι άριστη. Κύριε Τάκη, την άποψή σου για το φετινό πρωτάθλημα. Το φετινό πρωτάθλημα το οποίο διεξάγεται χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Εντάξει, είναι δύσκολο το πρωτάθλημα, ειδικά το αεραστεχνικό, να μην έχει και κόσμο. Όπως είναι και το επαγγελματικό, βέβαια. Βλέπουμε τώρα κάτι παιχνίδια στην Αλφαδική, χωρίς κόσμο και δεν σου κάνει αίσθηση καν πόσο οι παίκτες που παίζουν. Γιατί ο κόσμος οθεί τον παίκτη να κάνει το κάτι παραπάνω. Οθεί τον παίκτη να το τρέξει το παιχνίδι. Οθεί τον παίκτη να παίξει δυνατά. Είναι διαφορετική η παρουσία του κόσμου από το να παίζει σε ένα γήπεδο άδειο. Κύριε Τάκη, με την πολύχρονη εμπειρία σου στον χώρο του ποδοσφαίρου και κυρίως στην Εψανά, εάν μας παρακολουθεί τώρα ο πρόεδρος της Εψανά, ο κύριος Δημήτρης Γιαρένης, τι θα του λέγατε για το πρωτάθλημα, για τη διοργάνωση του πρωταθλήματος? Είναι κάτι που πρέπει να σκύψει πάνω η διοίκηση της Εψανά, να το βελτιώσει, να αλλάξει την εικόνα? Είστε ικανοποιημένος? Νομίζω ότι μέχρι τώρα η διοίκηση της Εψανά έχει κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Ξεκίνησε ήδη το πρωτάθλημα 10 μέρες από τις άλλες ενώσεις πιο νωρίς, γνωρίζοντας ότι αυτό θα συμβεί, και δικαιώθηκε ειλικρινά ο πρόεδρος της Εψανά. Από εκεί και πέρα, οι συγκυρίες δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε αυτό που μας συνέβη τώρα. Έπρεπε αναγκαστικά να σταματήσει το πρωτάθλημα. Τώρα, αν μου λέτε αν πρέπει να συνεχιστεί το πρωτάθλημα ή όχι,
Εκεί σκέφτομαι πολλά πράγματα. Σκέφτομαι την υγεία των αθλητών, που ειλικρινά αυτή τη στιγμή, τώρα μετά από 2 μήνες, πώς μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο, είναι λίγο δύσκολο για το κάθε ποδοσφαιρική, ειδικά για τον ερασιτέχνη. Ο ερασιτέχνης τώρα έχει τη δουλειά του, δεν θα κοιτάξει να γυμναστεί, σπάνια θα γυμναστούν κάποια παιδιά. Και νομίζω ότι αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, όπως λένε οι πληροφορίες, ότι μετά τις 16 Ιανουαρίου, αν μας το επιτρέψει το COVID, θα συνεχίσουμε, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα όμως. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους και για τις διοικήσεις των ομάδων, ειδικά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, που όλες αυτές οι ομάδες συντηρούνται από χορηγούς. Έχουν έξοδα, δεν έχουν χορηγίες από αλλού, από το κράτος, να πεις, και εκεί θα πρέπει το κράτος κάποια στιγμή να κοιτάξει και λίγο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ο αιμοδότης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου είναι ο ερασιτέχνης. Εγώ έτσι μεγάλωσα, έτσι ανδρώθηκα και ποδοσφαιρικά, από ένα ερασιτεχνικό σύνολο μικρό, βγήκαμε όλοι οι ποδοσφαιριστές να παίξουμε σε επαγγελματικό επίπεδο. Και πρέπει η πολιτεία να ρίξει το βάρος στα ερασιτεχνικά σωματεία λίγο. Εντάξει, οι επαγγελματίες, αλλά και οι ερασιτέχνες θέλουν μεγάλη προσοχή. Εσείς είστε σε επικοινωνία με τους ποδοσφαιριστές, κύριε Τάκη? Εμείς ήδη έχουμε δώσει ένα πρόγραμμα του συνεργάτη με τον κύριο Σαβουρδό. Πιστεύω ότι οι ποδοσφαιριστές μας είναι υπεύθυνα παιδιά, ειδικά οι μικροί. Ακολουθούν το πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να τους επιβλέψουμε, όπως ξέρετε, με τους κανονισμούς. Δεν μπορούμε να είμαστε παρόν δίπλα τους. Πιστεύω ότι θα το κάνουν το πρόγραμμα και έχουμε ενημέρωση καθημερινή με τα παιδιά. Με το ρόστερ που διαθέτει ο Σαρονικός, πιστεύετε με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ότι θα πραγματοποιηθεί ο στόχος της ομάδας? Κοιτάξτε, ο πρωταρχικός στόχος της ομάδος, σας το είπα και προηγουμένως, είναι η παραμονή της ομάδος στην κατηγορία και να βγουν 3-4 ποδοσφαιριστές παραπάνω από πέρσι. Αυτό μέχρι στιγμής το πετυχαίνουμε. Από εκεί πέρα σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη βαθμολογική θέση που είναι η ομάδα. Η ομάδα πιστεύω ότι της ανοίγει κάτι παραπάνω. Πιστεύω ότι με την έναρξη του πρωταθλήματος, αν πρώτα ο Θεός ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ο Σαρονικός θα είναι αυτός που πρέπει να είναι. Μέσα από τα λάθη μας σκεφτόμαστε πολλά, και οι προπονητές και οι παίκτες. Έχω μάθει στη ζωή μου να κοιτάω τα δύσκολα και όχι τα εύκολα. Πάει καλά μια ομάδα, η ομάδα φαίνεται στις δύσκολες στιγμές. Και οι προπονητές φαίνονται στα δύσκολα. Ο καπετάνιος του καράβι το πηδάει τελευταίος, που λέμε. Εγώ σαν Μακροδημήτρης, με αυτά που έχω πετύχει στην Εψανά, δεν εγκαταλείπω το καράβι. Ήταν πολύ εύκολη λύση να πεις μετά από κάποιες ήττες, φεύγω. Όπως κάνουν όλοι οι προπονητές. Εν αντιθέσει, εγώ, ειλικρινά, δεν σκέφτηκα σε καμία περίπτωση, γιατί έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά που επιλέξαμε το καλοκαίρι. Στα μικρά παιδιά μεγάλη εμπιστοσύνη, και νομίζω ότι με μεγάλη προσπάθεια ο Σαρονικός θα είναι στην πεντάδα. Οι φίλαθλοι της ομάδας, οι φίλαθλοι του Σαρονικού σας στηρίζουν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν. Βέβαια δεν μπορούν να έρθουν στο γήπεδο. Τι εισπράτετε εσείς, κύριε Τάκη? Εγώ, επειδή μένω στο χώρο εδώ πέρα και ειλικρινά, η αγάπη του κόσμου για αυτή την ομάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το βλέπουμε στους δρόμους όταν περπατάμε, μιλάνε για την ομάδα τους, μιλάνε πολύ κολακευτικά για την ομάδα και για αυτό που πάει να δημιουργήσει η διοίκηση. Η διοίκηση, ξέχασα να σας πω κιόλας και για τη διοίκηση την περσινή και την προπέρσινη. Πρόπερση βάλαμε ένα στόχο όλοι, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια ομάδα. Καταρχήν καλές ακαδημίες και καλή ομάδα. Πρωτεργάτης αυτής της ενέργειας όλης, δεν το κρύβω και το λέω, είναι ο κύριος Χασάπης, ο πρώην πρόεδρος ομάδος, μαζί με όλο το ΔΣ, κάποια παιδιά που φύγανε, βάλανε ένα πολύ καλό, να το έλεγα, στόχο, η ομάδα να κρατηθεί στην κατηγορία της Α, όπως κρατήθηκε πέρσι, και να παίξουν τα δικά μας τα παιδιά. Και όσο μπορούμε, να λιγοστεύουμε κάποιες μεταγραφές. Αλλά πάλι το ξαναλέω, τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να παίξουν πάντα μόνοι τους.
θέλουν στηρίγματα. Τα στηρίγματα είναι 4 έμπειροι ποδοσφαιριστές που θα βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να φτάσουν πολύ πιο ψηλά. Υπάρχουν ταλέντα στο Σαρονικό, ανεβήσου, κύριε Τάκη. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει και το λέω με βεβαιότητα και από πέρσι δείξαμε τέτοια στοιχεία ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να σταθούν ακόμα και πιο ψηλά, όχι μόνο στο Σαρονικό. Με δουλειά, με υπομονή, μπορούμε να φτάσουν τα παιδιά εκεί που πρέπει. Ωραία. Την άποψή σας τώρα, κύριε Τάκη, για τον πρώτο όμιλο της Α Υψανάς, στον οποίο μετέχετε, στις πρώτες θέσεις είναι ο Παλαινιακός και η Ατλαντίδα Ανθούσας. Ναι. Σίγουρα, κοιτάξτε να δείτε, η Παλαινιακή είναι μια ομάδα ιστορική. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ρόστερ καλό και νεανικό ρόστερ. Η θέση της, νομίζω, στην πεντάδα είναι σίγουρη. Για την Ατλαντίδα είναι μια ομάδα η οποία ανέβηκε πέρσι και η οποία παίζει καλό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι και αυτή θα είναι στην πεντάδα. Έχετε κάποιες άλλες ομάδες, κύριε Τάκη? Κοιτάξτε, ο όμιλος μας πολύ όταν βγήκε λέγανε ότι είναι εύκολος. Είναι πιο εύκολος από τον δεύτερο όμιλο? Δεν θα το πω. Θα σας πω γιατί. Γιατί στον άλλον όμιλο υπάρχουν 5 ομάδες οι οποίες είναι top και υπάρχουν 5 ομάδες οι οποίες είναι μέτριες. Και το λέω με όλο το σεβασμό αυτό. Στον όμιλο το δικό μας υπάρχουν 10 ομάδες οι οποίες είναι στην ίδια ζυγαριά που λέμε. Είναι στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, όταν εμείς ήμασταν στις πρώτες 5 αγωνιστικές στην πρώτη θέση, ο Πανηλιακός, να σας καταλάβετε, ήταν έκτος. 7ος. Ο Παλαβρωτικός το ίδιο. Σε 3 αγωνιστικές αλλάξαν όλα. Και γι' αυτό λέω ότι είναι ο Αγαρναϊκός, που πολλοί λένε ότι είναι μια ομάδα νεανική, είναι μια ομάδα... Έχει την ιστορία όμως. Η ιστορία μιας ομάδος δεν σβήνεται τόσο εύκολα. Ο Αγαρναϊκός, με τον κόσμο που διαθέτει, νομίζω ότι δεν του αρμόζει αυτή η θέση. Και ούτε η κατηγορία αυτή. Ο Αγαρναϊκός πρέπει να αγωνίζεται εκεί που του αξίζει. Και το λέω με όλο το σεβασμό στο όνομα του Αγαρναϊκού, γιατί έχω παίξει και αντίπαλος σαν ποδοσφαιριστής με τον Αγαρναϊκό. Και ειλικρινά λυπάμαι που βρίσκεται αυτή η ομάδα εκεί που είναι τώρα. Εύχομαι το ταχύτερο να πάει εκεί που της αξίζει. Και όπως είναι και η Λούτσα. Η Λούτσα είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι και αυτή μια ομάδα που θα παίξει ρόλο στο πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα είναι ο Αχιλλέας κατά Αχρανών, μια ομάδα και αυτή έμπειρη. Πολύ καλή ομάδα. Και αυτή θα παλέψει για την πεντάδα. Ο Παλαβρωτικός, μια δυναμική ομάδα. Με καλό ρόστερ. Που και αυτή είναι... Δηλαδή είμαστε και οι 10 εκτός... εντάξει, θα έλεγα ότι οι πρώτες 5 θέσεις θα παιχτούν μεταξύ... Εκτός της Παλίνης και της Ατλαντίδας που πιστεύω ότι θα βγουν στην πεντάδα. Οι άλλες ομάδες και ο Παλαβρωτικός, οι άλλες ομάδες θα παλέψουμε για τις άλλες 2 θέσεις. Εύχομαι να είναι η δικιά μου ομάδα. Από τις 9 ομάδες που αντιμετωπίσατε, ποια ήταν η καλύτερη ομάδα που αντιμετωπίσατε? Ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Κοιτάξτε να δείτε. Η καλύτερη ομάδα που αντιμετώπισα ήταν η Ατλαντίδα. Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Έχει μια ομάδα πάρα πολύ δεμένη. Είναι χρόνια μαζί τα παιδιά. Δεν ανανεώθηκε καθόλου το ρόστερ τους. Είναι με 1-2 προσθήκες μόνο που πήρανε. Πιστεύω ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο. Όπως και η Παλίνη παίζει καλό ποδόσφαιρο. Όπως και ο Παλαβριωτικός παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι ομάδες οι οποίες λες ότι δεν είναι καλές ομάδες. Είναι πολύ καλές ομάδες. Ωραία. Και για το δεύτερο όμιλο θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Στις πρώτες θέσεις είναι η Τριγλία Ραφίνας, είναι αίτητη. Ακολουθεί ο Άρης Βούλας και μετά είναι ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου. Κοιτάξτε να δείτε. Ξεκινήσανε λίγο διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Εκεί είχαν φαβορεί τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου. Όμως η Τριγλία, όπως ξέρετε, ξεκίνησε στο κύπελο με τη Δόξα Αγίας Άννας, αποκλείστηκε. Έδειξε σημάδια ότι ίσως έχει πρόβλημα. Απέναντίας όμως έδειξε το αντίθετο. Είναι μια ομάδα η οποία και αυτή έχει εμπειρία και έχει κάνει το 9 στα 9. Και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας ότι είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στο δεύτερο όμιλο. Πιστεύω ότι ο Άγιος Στέφανος
σίγουρα θα έχει και αυτός μερίδιο στην άνοδο για την ΓΑΜΑ Εθνική, όπως και ο Άρης Βούλας, που για μένα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και ο Άρης. Ξεχωρίζεται κάποια άλλη ομάδα στο δεύτερο όμιλο? Κοιτάξτε, και ο Θησιάς Νέας Μάκης θα παίξει καταλυτικό ρόλο. Νομίζω μέχρι εκεί... Είναι κάποια ομάδα που σας έχει απογοητεύσει, την περιμένατε πιο ψηλά στη βαθμολογία και στους δύο ομίλους της ΑΕΣΑΝΑ? Θα σας για το δικό μας όμιλο. Ότι πίστευα ότι η δικιά μου ομάδα είναι πολύ πιο ψηλότερα. Για τον άλλον όμιλο, νομίζω ότι πίστευα ότι το Κοροπή θα κάνει κάτι καλύτερο. Και έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, αλλαγή προπονητού, μια ιστορική ομάδα. Πίστευα ότι θα είναι και αυτή ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Κύριε Τάκη, έχετε περάσει από πολλές ομάδες σαν προπονητής. Δεν ξέρω, η μεγαλύτερη σας αγάπη είναι ο Πρωτέας Παλιάς Φωκιάς, όπου και εκεί ήσασταν... Στο ευαίσθητο σημείο. Στο ευαίσθητο σημείο. Κοιτάξτε, στο Πρωτέα ανδρώθηκα ποδοσφαιρικά. Ανδρώθηκα σαν προπονητής. Δεν ξεχνάω τις καλές στιγμές που πέρασα με αυτή την ομάδα. Από εκεί ξεκίνησα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα στο ποδόσφαιρο. Χρωστάω πολλά σε αυτή την ομάδα, αλλά έδωσα και πολλά σε αυτή την ομάδα σαν προπονητής. Και θα το πω κιόλας έτσι, ανεβήκαμε δύο κατηγορίες. Ένα χωριό 1.000 ατόμων, πριν 15 χρόνια, θα έλεγα 15 χρόνια περίπου, ανεβήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Δηλαδή, αυτό ήταν κάτι ανέλπιστο. Πώς πήρε η Ελλάδα το 2004 το ευρωπαϊκό που λέγανε ποτέ δεν θα το πάρει η Ελλάδα. Ήταν και αυτό ένα θαύμα για τη Παλαιά Φώκια εδώ. Αυτό που έγινε. Και αν βλέπατε τη φιέστα που κάνανε, την κάναμε στο λιμάνι, είχε πάρα πολύ κόσμο και ειλικρινά αυτή η στιγμή δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Εντάξει, εκεί είναι η μεγάλη μου αγάπη. Έχω βγάλει ποδοσφαιριστές, ήμουν 20 χρόνια πραγματικά στις ακαδημίες, αλλά δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω και τις άλλες ομάδες που πήγα. Και αν θέλετε να σας αναφέρω έτσι περιληπτικά. Βεβαίως. Έφυγα μετά το Πρωτέα, όταν έβηκα με Δέλτα Εθνική, κάθισα ένα χρόνο και πήγα στον Ολυμπιακό Λαυρίου. Ξεκίναγε πλέον οι μέρες που κι εγώ χαιρόμουν αυτό που έκανα. Πήγαμε στον Ολυμπιακό Λαυρίου, αντίξα έναν άνθρωπο, τον κύριο Τσίγλο, τον αείμνηστο, που πρόσφερε πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο της Ψανά. Είχε μεράκι να ανέβει κατηγορία. Και όταν με ζήγωσε και μου είπε ότι θέλω να έρθει στην ομάδα, του λέω, κύριε Μιχάλη, εγώ θα έρθω γιατί θέλω να ανεβάσω την ομάδα. Και μου λέει, σε ευχαριστώ που το λες. Παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, δεν μου χάλασε κανένα χατήρι. Η ομάδα ανέβηκε στη Δέλτα Εθνική. Κάθισε και εκεί ένα χρόνο ακόμα στη Δέλτα και έφυγα και πήγα, πιστεύω, στην πιο ιστορική ομάδα της Ανατολικής Αττικής, τον Κεραυνό Κερατέας. Με τον αείμνηστο, τον Άγγελο τον Θηδαίο, στον οποίο εδώ θέλω να σταθώ και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο που μπορεί να μην υπάρχει στη ζωή, αλλά υπάρχει στην καρδιά μου. Με πήρε και με έκανε προπονητή σε επαγγελματικό επίπεδο για πρώτη φορά στη ΓΑΜΑ Εθνική όταν ήταν ο Κεραυνός. Θυμάμαι τα λόγια του. Σου έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και σε θέλω στην ομάδα. Όταν κερδίσαμε την Παναχαϊκή 4-1, που πρωταγωνιστούσε η Παναχαϊκή τότε, ήρθε και μου που μου χάρισε τη μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου. Η πιο ιστορική νίκη του Κεραυνού απέναντι στην Παναχαϊκή. Κερδίζοντας 4-1 μάλιστα το σκορ. Εκεί κάθισα ένα χρόνο ακριβώς, γιατί και ο κύριος Τιβέος μετά έφυγε από την ομάδα και πήγα σε ένα πάρα πολύ καλό σωματείο που δεν μπορώ να μην το πω και ακόμα και τώρα, είναι ο Αστέρας Βάρης. Ο Αστέρας Βάρης και αυτός με τη σειρά του ήθελε να ανέβει κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία του. Παιδευόταν 2 χρόνια. Είχα την τύχη να ασχοληθώ με αυτή την ομάδα, είχα την τύχη να ανέβουμε κατηγορία με αυτή την ομάδα και ειλικρινά μ' αγκάλιασε και αυτή η ομάδα τόσο πολύ που ειλικρινά μου έχουν μείνει χαραγμένες όλες αυτές οι ανόδους που πέτυχα.
Το πιο μεγάλο μου όμως επίτευγμα είναι αυτό που υπηρετώ τώρα στην Ανατολική Αττική σαν τεχνικός διευθυντής των μεικτών ομάδων. Ήταν η επιτυχία του Regium Cup που βγήκαμε πρωταθλητές σε όλη την Ελλάδα και εκπροσωπήσαμε την Ελλάδα μέσω της ΕΨΑΝΑ και της ΕΠΟ στην Ευρώπη. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας μου. Γιατί εκπροσωπούσα μία ένωση. Εκπροσωπούσα την ένωση που για 25 χρόνια δεν έχω λείψει από πάγκο ομάδος στα 20 χρόνια που υπάρχει. Από εκεί πέρα η άλλη μου επιτυχία, η μεγάλη, ήταν όταν πήραμε το πρωτάθλημα το 2000, το 2010, το πρωτάθλημα των μεικτών, των προεδρικών ομάδων των νέων. Βγήκαμε πρωταθλητές, εκπροσωπήσαμε μέσω περιφερειών που ήταν τότε Ανατολή, όταν βγήκαμε πρωταθλητές, έπρεπε να εκπροσωπήσουμε την Ένωση σε όλη την Ελλάδα. Φτάσαμε μέχρι το τελικό της Τηλίδας, εκεί χάσαμε 2-1, αλλά οι εμπειρίες μας ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Ανεβάσαμε ένα σκαλί την ΕΨΑΝΑ πιο ψηλά από ό,τι είναι. Ειλικρινά και θέλω να ευχαριστήσω και μέσα από την εκπομπή σου τους ανθρώπους της τότε Ένωσης για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, όπως και τους ανθρώπους, τους τωρινούς, τον κύριο Γιαρένη και όλο το ΔΣ, για την εμπιστοσύνη που μου δίνουν να έχω αυτό το πολύ καλό πόστο του τεχνικού διευθυντή των προεδρικών ομάδων της ΕΨΑΝΑ. Κύριε Τάκη, ποδοσφαιριστές που πέρασαν από τα χέρια σας. Θα μου αναφέρετε κάποια ονόματα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εκτός από κάποιους μικρούς που πήγαν σε επαγγελματικές ομάδες, θα σας πω τον Αλέξη τον Καλογέρη, όταν ήταν στον Πρωτέα, ήταν 17 χρονών. Έκανε καριέρα σε Γιάννενα, Πανετολικό, Βέρεια. Τον Γιώργο τον Πούλο, τον οποίο έστειλαμε στον Πανιόνιο. Τον Κέρτο Γοντζάλη, που τελευταία τον έστειλαμε στην Παναχαϊκή πριν 8 χρόνια, ο οποίος αγωνίζεται τώρα στην Καλυθέα, αλλά τον είχε πάρει ο κύριος Κούγιας και στη Λάρισα την Παναχαϊκή, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Και παιδιά τα οποία, πιο μικρή σε ηλικία, τα οποία πήγανε σε μικρές ΠΑΕ που λέμε, που ήταν πολύ πιο μικρά παιδιά. Γενικά είμαι ευχαριστημένος. Έχω όμως όρεξη πολύ να δουλέψω και να κάνω ό,τι μπορώ παραπάνω και να προσφέρω στον αθλητισμό, τον αεραστεχνικό, ειδικά της Ένωσής μου, αλλά και στην ομάδα που αυτή τη στιγμή την άφησα τελευταία, να ευχαριστήσω όλο το ΔΣ του Σαρονικού για την αγάπη που μου έχει δείξει το πρόσωπό μου εδώ και 4 χρόνια. Πραγματικά βρήκα μια οικογένεια, είναι μια οικογένεια ο Σαρονικός, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Δεν μου χαλάνε χατήρι. Ό,τι τους πω, όλοι τους είναι δίπλα μου. Ειλικρινά, ο σεβασμός είναι αμοιβαίος. Και μέσα από την εκπομπή σου θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ωραία. Κύριε Τάκη, στη Β' ΕΨΑΝΑ, στις πρώτες θέσεις, είναι ο ΑΟ Κερατέας και ο Πρωτέας Παλιάς Φωκέας. Εντάξει, δεν πρέπει να πέσει εκεί. Απλά λόγια και ρητά. Κεραυνός πρέπει να είναι στις κατηγορίες επαγγελματικές. Ο κόσμος που έχει ο Κεραυνός είναι ανεπανάληπτος. Και ειλικρινά πρέπει να βρίσκεται στις εθνικές κατηγορίες. Για το μέλλον Πρωτέα, η χαρά μου είναι να ανέβει μέσα την καρδιά μου και αυτός να καθιερωθεί στην ΑΕΦΑ κατηγορία όπως ήταν και να παράγει έργο, βγάζοντας παιδιά, βγάζοντας ανθρώπους στην κοινωνία, όπως κάνουμε και εμείς στην ανάβηση. Κύριε Τάκη, είστε και στο Σύνδεσμο Προπονητών Ανατολικής Αττικής. Ναι. Πέστε μας δύο λόγια. Υπάρχει η νέα γενιά των προπονητών. Υπάρχει... Πώς τη βλέπετε εσείς, κύριε Τάκη? Να δείτε, υπάρχουν πολλοί προπονητές που δουλεύουν πάρα πολύ και θέλουν να μάθουν κάποια πραγματάκια τα οποία τα χρειάζεται ένας προπονητής.
πιστεύω ότι υπάρχει μέλλον παιδιών μικρότερων που θέλουν να κάνουν καριέρα. Δεν θέλω να ονομάσω κάποιους, γιατί μπορεί να ξεχάσω κάποιους και να μου βαστάνει και κακία. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μέλλον. Κύριε Τάκη, τώρα να σε πάω στον Παναθηναϊκό. Γιατί ξεκίνησες από το Πρωτέα Παλιάς Φωκέας ως ποδοσφαιριστή και έφτασες να παίξεις στον Παναθηναϊκό, κύριε Τάκη. Τι έχεις να θυμάσαι από την εποχή που έπαιζες στον Παναθηναϊκό? Να θυμηθώ μόνο που φόρεσες αυτή τη φανέλα, μόνο που αισθάνθηκες τι θα πει Παιανία, τι αισθάνεται ένας άνθρωπος όταν έχει να παίζει με ονόματα, όπως είναι ο Καρούλιας, όπως είναι ο Λιβαθινός, όπως είναι ο Γαλάκος, όπως είναι ο Κωνσταντίνου, όπως είναι ο Άνθιμος ο Καψής. Παιδιά τα οποία με αγκαλιάσαν από την πρώτη στιγμή, σαν μικρός, γιατί ήμουν 17 χρόνο τότε, και ειλικρινά μου μάθανε πολλά. Μάθανε πάρα πολλά. Πίσω σας βλέπω, είστε εσείς, κύριε Τάκη, έτσι, όταν ήσασταν στον Παναθηναϊκό. Ναι, στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ομάδα. Ωραία. Άμα σας πω, μετά το Παναθηναϊκό πήγα στο Πανιούνιο. Ο Πανιούνιος, ιστορική ομάδα, πήγα τα αλλαγή του Σαραβάκου. Ήμουνα βασικός στέλεχος στην Εθνική Ελπίδων τότε. Και με ζητήσαν στα ανταλλάγματα. Ειλικρινά δεν είπα όχι, γιατί ήθελα να παίξω μπάλα. Και εκεί συνάντησα έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι κοντά μας τώρα, ο οποίος μου δίδαξε πολλά. Πολλοί τον λέγανε θρασί, τον λέγανε ότι λέει πολλά, ο Νίκος Αλέφατος. Ένας προπονητής για μένα που μου δίδαξε πολλά. Ποδοσφαιρικά. Φεύγοντας από τον Πανιούνιο, πήγα στον Απόλλωνα Αθηνών. Έκατσα ένα χρόνο δανεικός του Παναθηναϊκού. Και μετά για διάφορους λόγους ήθελα να φύγω και πήγα ίσως στη μεγάλη μου αγάπη που λέγεται Γάλλιο. Εκεί έκατσα 7 χρόνια, πέρασα πολλές χαρές, πολλές λύπες με αυτήν την ομάδα και ειλικρινά αυτή την ομάδα δεν θα την ξεχάσω μέχρι να πεθάνω. Τον κόσμο της, τους συμπαίκτες που είχα, ειλικρινά πέρασα 7 χρόνια, ήταν πολλά σε αυτή την ομάδα. Κύριε Τάκη, σήμερα, εάν σας έλεγα να ξεχωρίσετε δύο στιγμές, τις δύο καλύτερες σας στιγμές ως ποδοσφαιριστής και τις δύο καλύτερες σας στιγμές ως προπονητής, ποιες θα διαλέγατε? Σαν ποδοσφαιριστής θα διαλέγα το ντεμπούτο μου που έκανα στο Παναθηναϊκό σε ηλικία 17 χρονών στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιούνιο. Και η δεύτερη ήταν όταν έπαιξα αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό στάδιο τη χρονιά που πήγα στο Πανιούνιο. Ωραία. Και οι δύο καλύτερες σας στιγμές ως προπονητής. Η μία στιγμή μου ήταν το Ρέτσιο Κάμπ που το ανέφερα και προηγουμένως. Μάλιστα. Που βγήκαμε πρωταθλητές και εκπροσωπήσαμε την ένωσή μας. Το Πρωτέα Παλιάς Φωκέας που σας το είπα και προηγουμένως. Πιστεύω ότι αυτές ήταν οι πιο δυνατές μου αγάπες. Ωραία. Θα ήθελα και τη γνώμη σας για τον φετινό Πανιόνιο και τον φετινό Παναθηναϊκό. Ο Πανιόνιος, ο οποίος μετά από αρκετά χρόνια αγωνίζεται φέτος στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πρώτον για τον Πανιόνιο, κύριε Τάκη. Εντάξει, σίγουρα είναι μια ιστορική ομάδα. Σίγουρα θα βρούνε τρόπους και ο Πανιόνιος θα επιστρέψει πραγματικά εκεί που πρέπει να είναι. Στην Αλφα Εθνική, που λέγαμε παλιά, όχι Super League. Αλφα Εθνική. Ωραία. Και για τον Παναθηναϊκό, τον φετινό Παναθηναϊκό. Αν είδατε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Το είδα. Σίγουρα δεν θυμίζει τον Παναθηναϊκό των παλιών εποχών. Σίγουρα έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια αυτή η κίνηση με τα νέα παιδιά να παίξουν. Κάπου πιστεύω ότι η αποχώρηση του Δόνη ήταν πλήγμα. Έδειχνε έργο ο Γιώργος Οδόνης και πραγματικά έπρεπε για μένα να μείνει στο Παναθηναϊκό. Βέβαια, εγώ είμαι το τελευταίο τροχός για να το πω αυτό, αλλά πιστεύω ότι έκανε έργο και έπρεπε να μείνει.
Βλέπουμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός παραπατάει. Ο Παναθηναϊκός είναι ένατος τώρα. Ο Παναθηναϊκός που ήταν πάντα στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Και τώρα βλέπεις τον Παναθηναϊκό και ψάχνεις να τον βρεις. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Σας άρεσε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό? Δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλός. Και αν ήταν λίγο τυχερότερος, κοιτάξτε, βρήκε μια ομάδα που έπαιξε με πολλές ελλείψεις. Τον Ολυμπιακό. Αλλά πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο μπορούσε να είχε πάρει το αποτέλεσμα. Ειδικά το Χ. Ωραία. Τώρα πώς περνάτε το χρόνο σας, κύριε Τάκη, χωρίς προπόνηση, χωρίς να πηγαίνετε στο γήπεδο, εσείς που είστε μαθημένος τόσα χρόνια να είστε στο γήπεδο? Κοιτάξτε να δεις. Βασικά, βλέπω την οικογένειά μου. Πράγμα που δεν τη βλέπαμε. Σαββατοκύριακα κτλ. Απ' την άλλη, είμαστε στεναχωρεμένοι, γιατί πραγματικά το γήπεδο μας λείπει. Είναι η ζωή μας. Και τις πρώτες μέρες λέμε εντάξει. Όταν περνάνε η πέμπτη μέρα και μετά, αρχίζει και γινόταν πολύ μεγάλο βίωμα για μας. Ειδικά στο σπίτι ασχολούμαι πολύ με το κομπιούτερ, ασχολούμαι πολύ με τις προπονητικές μεθόδους, βγάζω προγράμματα προπόνησης, αναλύω κάποια παιχνίδια τα οποία βλέπω στο Champions League τώρα και προσπαθώ μέσα από εκεί να διορθώσω και κάποια πράγματα στη δικιά μου τακτική, γιατί όσο μεγαλώνεις μαθαίνεις, λέει. Δεν τα ξέρει κανένας όλα. Από τη στιγμή που δοθεί το πράσινο φως για την επανέναρξη του πρωταθλήματος, πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται η ομάδα, κύριε Τάκη, για να είναι έτοιμη να ξεκινήσει το πρωτάθλημα? Κοιτάξτε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν διάβασες κάτι στατιστικές τώρα τελευταία που είπανε, ότι η Premier League 51% από την προηγούμενη καραντίνα που είχαμε παθαίνουν θλάσεις και διάφορους άλλους τραυματισμούς, που είναι επαγγελματίες και κάνουν προπόνηση συστηματική και καθημερινή. Πόσο μάλλον ο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής τώρα πρέπει να προσεχθεί. Το πώς θα το προσέξουμε. Αυτό δεν μπορώ να το εγγυηθώ, γιατί ειλικρινά με φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση να απαντήσω, γιατί και εγώ αυτή τη στιγμή σκέφτομαι πολλά τι πρέπει να κάνουμε σε αυτά τα παιδιά. Κάναμε προετοιμασία, παίξαμε 9 παιχνίδια και ξαφνικά σταματάμε 2 μήνες και θέλουμε πάλι να τους ξαναεπαναφέρουμε εκεί που πρέπει. Αυτός είναι ο οργανισμός, θα υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί. Η γνώμη μου είναι αυτή και μακάρι να μην υπάρχει κανένας τραυματισμός. Αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε τραυματισμούς πολλούς. Ωραία. Κύριε Τάκη, κλείνοντας, τι υπόσχεται ο Τάκης Μακροδημήτρης, ο προπονητής του Σαρωνικού, στους φιλάθλους της ομάδας? Τι να περιμένουν από το Σαρωνικό στη συνέχεια όταν ξαναέχουμε επανέναρξη πρωταθλήματος? Καταρχήν, εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία. Πρέπει να φύγουμε από αυτό, από αυτή την πανδημία που έχουμε, να γυρίσουμε δυνατοί στις ομάδες μας, και οι προπονητές και οι παίχτες και οι παράγοντες, και από εκεί και πέρα στους φιλάθλους του Σαρωνικού θα πω μια κουβέντα. Ο στόχος μας είναι να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να μπούμε στην πεντάδα και να βγάλουμε μικρούς αλυτές. Το υπόσχομαι ότι αυτό θα γίνει και ο Σαρωνικός θα τερματίσει μέσα στην πεντάδα. Το υπόσχομαι και το βάζω, που λένε, το χέρι μου στο Ευαγγελίο. Ωραία. Κύριε Τάκη, ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν θέλατε κάτι εσείς να προσθέσετε. Εγώ το μόνο που θέλω να σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά που με καλήσατε στην εκπομπή σας και ειλικρινά ευχαριστούμε, είστε άξιοι συγχαρητηρίων αυτό που κάνετε. Και αυτό πρέπει να το συνεχίσετε αν θέλουμε να έχει ζωή το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και ελπίζω την επόμενη φορά να τα πούμε στο γήπεδο, κύριε Τάκη, όχι μέσω Skype. Και να έρθετε να δείτε τις εγκαταστάσεις μας στην Ανάβησο, τις οποίες θα τις ζηλεύανε πολλές ομάδες επαγγελματικές. Γιατί οι εγκαταστάσεις του Σαρωνικού, εκτός από τα αποδυτήρια τα μεγάλα που έχει, τα άνετα αποδυτήρια, έχει ένα πολύ όμορφο γυμναστήριο και για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Παρέχει φιλοξενία τρομερή και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω από κοντά. Ωραία. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.